Αυτέ οι μεταναστεύσει που προκαλούνται με του πολέμου του και που οι ίδιοι οργανώνουν στην Ευρώπη χάρη στι μακάβριε ΜΚΟ του, καταλήγουν αρχικά στην Ιταλία και την Ελλάδα και αυτοί οι στρατηγοί γνωρίζουν ότι αυτέ οι δύο χώρε είναι απαραίτητε για του σκοπού του και ότι είναι ήδη επαρκώ αποσταθεροποιημένε ακόμη και χωρί την τρομοκρατία του. Στο παρελθόν οι τυραννίε ήταν τρόπον την αβιοτεχνικέ και σχετίζονταν με την προσωπικότητα, την ιδιοτροπία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού ή του άλλου τυράννου. Σήμερα ο νέο δεσποτισμό ισχυρίζεται ότι προχωρά κατά τρόπο επιστημονικό και πειραματίζεται σε μεγάλη κλίμακα και in vivo, εφαρμόζει, δηλαδή κάθε νέο σύστημα καταπίεση και εξαναγκασμού, στη σάρκα των ΤΑΔΕ ή των ΔΗΝ ανθρώπων, άμα λειτουργήσει, κατόπιν εξαπλώνεται παντού. Ο νέο Δυτικό Δεσποτισμό θέλει εφ' εξή να χειραφετηθεί από τα καπρίτσια του ΤΑΔΕ ή του ΔΗΝΑ μικροτυράνου. Ισχυρίζεται ότι είναι επιστημονικό και συνεδωκτικά πειραματικό και διαχειριστικό. Φυσικά πάντοτε κάτω από τα χρώματα τη Δημοκρατία. Με τον πακτολό των χρημάτων που υφαρπάχθηκαν από τον λαό, εξαγοράζει όλου του πολιτικού, του βουλευτέ και ολόκληρα τα κοινοβούλια ώστε να χρησιμοποιηθούν εναντίον του λαού. Σήμερα η δουλεία έχει γίνει αναπόφευκτη μοίρα όλων εκείνων που φοβούνται να πολεμήσουν ή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Τι σχέση έχει το μουνάκι με αυτού του συλλογισμού, Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι πιστευτό. Απλά διαβάστε αυτό το φυλάδιο. Κοιτάξτε για παράδειγμα του Αμερικανού, που ισχυρίζονται ότι κυριαρχούν επιτιθέμενοι καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο ενώ οι ίδιοι ζουν με στην πραγμοποιημένη και αλωτριωμένη σεξουαλικότητά του με τον τρόμο κάθε αυθόρμητη και φυσική πράξη. Ακόμη και μια λέξη τη πιο στοιχειώδου γαλαντομία που απευθύνεται προ μια γυναίκα, τιμωρείται και καταδικάζει ω πράξη σεξουαλική παρενόχληση. Τι εφιάλτη πρέπει να έχει γίνει η ζωή του. Τι τιμωρία που ήδη επιβάλλουν στον εαυτό του εξαιτία τη Ήβρεω. Δεν έχουν ακόμη διδαχθεί από του Έλληνε ότι η αλαζονία, η στριψοδικία, η αμετροϊπή έπαρση είναι το έγκλημα των εγκλημάτων και ότι ο υβριστής φέρει πάντοτε μαζί του την έμεση. Σε αυτό το φυλάδιο αποδεικνύω ότι ο σεξουαλικό υποσυτισμό, από τον οποίο υποφέρουν οι πλουσιότερε χώρε, μετατρέπεται σε πραγματική πείνα και πραγματική πανολευθερία, ακριβώ όπω η πείνα καταστρέφει τον τρίτο κόσμο. Και μπορούμε να δούμε πώ οι στο σεξουαλικό τομέα πλούσιε χώρε είναι έτοιμε να τραφούν με οτιδήποτε, όσο φτωχό, εξευτελιστικό, εγκληματικό, δύσπεπτο ή παραποιημένο κι αν είναι. Χωρί ελευθερία και με τον αυθορμητισμό νεκρό, μπορεί να υπάρχει μόνο μια σεξουαλικότητα υποβαθμισμένη, επιθετική και καταναγκαστική, δίχω πάθο και χαρά, τη οποία οι γυναίκε είναι τα πρώτα θύματα. Είναι η μόνη σεξουαλικότητα που παραχωρείται στου σκλάβου και αυτοί που οι κύριοι αυτού του κόσμου θα ήθελαν να επιβάλλουν παντού, χάρη στην καθολική πορνεία, η οποία στην πραγματικότητα αντιστοιχεί στην ιδανική κοινωνία του. Το μουνάκι έτσι υποβαθμίστηκε απλώ η ιδιωτική ιδιοκτησία. Τοποθετήθηκε στο έδαφο που διέπεται από του νόμου του ιδιωτικού δικαίου και από τα δικαστήρια, υποκείμενο σε μόνιμη παρακολούθηση και ανάκριση, έχουν μετατρέψει σχεδόν κάθε γυναίκα σε ορκωτό μάρτυρα τη αστυνομία και του δικαστικού σώματο. Οι σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών, που άλλοτε βασίζονταν στη συμπάθεια και τα φυσικά πάθη, σήμερα υπόκεινται σε νομικέ διαφορέ. Ο Αριστοτέλη γράφει ότι η τυραννία θέλει τελικά τρία πράγματα τα σκεπτόμενα άτομα να θεωρούνται δειλά, γιατί ένα δειλό δεν θα εξεγερθεί εναντίον ενό άλλου προσώπου, τα άτομα να είναι πάντοτε καχύποπτα μεταξύ του, έτοιμα να αλληλοπροδοθούν και ποτέ πιστά, γιατί οι ιδιότητε των εξαιρετικών ανθρώπων είναι επιβλαβή για την εξουσία, και τέλο να μην είναι σε θέση να δράσουν. Από ό,τι φαίνεται εδώ, διαβάζεται μια αυστηρή περιγραφή τη σημερινή νεοφιλελεύθερη εξουσία. Είναι προφανέ ότι αυτό το μάθημα του Αριστοτέλη, η κυρίαρχη εξουσία το διάβασε προσεκτικά, το στοχάστηκε και το εφαρμόζει στιγνά. Εν αρχή είναι ο λόγο, η λέξη. Μετά οι άνθρωποι βρήκαν τα συνώνυμα. 1724 παρατίθενται εδώ. Όχι 50, όχι 200. 1724 συνώνυμα τη λέξη μουνή. Καντ στα αγγλικά, που υποδηλώνει το γυναικείο ιδίο, βούλβα. Σε άλλε γλώσσε υπάρχει επίση εξαιρετικό πλούτο συνώνυμων. Ο ίδιο ο νεαρό ο Δάντη συνέθεσε ένα ποίημα σε αυτή τη μανιέρα, σε το σκανέζικη διάλεκτο, τίτλο Φορούμενο το λουλούδι, Ωστόσο, στο σχολείο σπάνια μελετάτε το ρομάν de la Rose και ποτέ το Ιλφιόρε. Οι δάσκαλοι προσέχουν να μην μπουν στου μαθητέ τι είναι πράγματι το ρόδο, λαμβάνοντα υπόψη πόσο ξεκάθαρο είναι στο ίδιο το ρομάν. Ο ίδιο ο Δάντη, στο ποίημα που αφιερώνει στο Μουνάκι, αποτελούμενο από 232 σονέτα με συνολικά 3.248 ενδεκασύλλαβου στίχου, γράφει ελευθεριάζοντα σε γλώσσα κομική και πρόστιχη, τολμηρή και κτηνόδη, σατυρική, ηρωνική και αυτοπαροδούμενη, γεμάτη με το σκανέζι και σαμφισημίε, σεξουαλικά υπονοούμενα και ισχρότητε. Δίνει επίση μια λεπτομερή περιγραφή του Μουνιού, το οποίο αποκαλεί μεταξύ άλλων πολεμίστρα, γιατί από εκεί εμπροκειμένο περνάει το βέλο, η οποία επίση είναι τοποθετημένη στην κορυφή ανάμεσα σε δύο κολόνε, η Μυρή, και όπου βλέπουμε τη λαμπερή αντανάκλαση περίφημου ασημιού, τη κλητορίδα, που ήταν υπερβολικά καλοκομμένη και ωραία διαιρεμένη. Στον πυθμένα υπήρχε ένα ιερό, με ένα φύλλο καλυμμένο, με τέτοιο τρόπο που το ιερό σημείο δεν φαινόταν. Και ο Δάντη μετά την ελεύθερη απόδοση του έργου του Ζαν Μέγκ φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα με τον προσκυνητή που δεν πιστεύει σε κανέναν άλλο Θεό εκτό από αυτήν. Και οπλισμένο με το ραβδί του, πέφτει γονιπετή να λατρέψει τα ιερά λείψανα από αυτό το ευλογημένο σώμα. Τι είναι αυτό που βρίσκει ο Δάντη στο τέλο του Παραδείσου, στο Άσμα 31, βρίσκει όπω ήταν αναμενόμενο ένα ρόδο, αυτή τη φορά άσπυλο, εκεί που η αγάπη μα αιώνια κατοικεί, Κατόπιν τούτου, θα έπρεπε να υποθεί ότι η αμαρτία του έρωτα, που ο από αποκαλεί λαγνία, είναι η μοναδική αμαρτία που βρίσκουμε είτε στην κόλαση, είτε στο καθαρτήριο, είτε στον παράδεισο. Επιπροσθέτω, επινοήσαμε μια νέα τεχνοεπιστήμη, την εκτογέννηση, που πέτυχε τον ευγενή σκοπό τη αναπαραγωγή in vitro δίχω σεξουαλικότητα, δηλαδή δίχω ευχαρίστηση, το οποίο φυσικά παρουσιάζεται ω χειραφέτηση τη γυναίκα. Η ευχαρίστηση, όπω όλα όσα είναι ελεύθερα, αυθόρμητα ουσιώδη φυσικά και επομένω δεν εξυπηρετούν την παραγωγή κέρδου, τρομάζει. Ένα κόσμο που προτιμά την ασφάλεια τη δουλεία από του κινδύνου τη ελευθερία, υποχρεούται επίση να καταργήσει τον κίνδυνο που συνιστά η ελεύθερη απόλαυση, ώστε να πουλήσει χίλια υποκατάστατα. Παλαιότερα ήταν οι μεγάλοι ποιητέ που εφεύρισκαν τι γλώσσε. Όμοιρο, Λουκρίτιο, Βυργίλιο, Δάντη, Σέξπιρ, Φερβάντε, Πούσκιν κτλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα που μια εποχή ανέθεσε αυτό το έργο στου λογοκριτέ και του χειραγωγού. Τα πιο εντυπωσιακά προϊόντα τη ελεύθερη φαντασία και τη εφευρετικότητα τη εποχή μα δεν εδράζονται πλέον στην ποιήση, αλλά στους φαντασιόπληκτους προϋπολογισμούς των χρηματιστηριακών εταιριών, στην Οργουελιανή νεογλώσσα που μας επιβάλλουν να ακούμε και θα ήθελαν επίσης να μας κάνουν να μιλάμε, αποκαλούν σεξουαλικώς εργαζόμενες τις πουτάνες, τον πόλεμο η ειρηνευτική αποστολή, οι στρατιώτες είναι επαγγελματίε που κάνουν μια δουλειά, οι βοβαρδισμοί είναι πάντα ανθρωπιστικοί ή τουλάχιστον χειρουργικοί και σε κάθε περίπτωση έξυπνοι, τα βασανιστήρια είναι επικοδομητικό διάλογο και ούτω καθεξή. Και το μουνή δεν γίνεται έτσι απλά να το κατονομάσουμε, παρότι βρίσκεται στο μυαλό όλων, γιατί πρέπει να είμαστε politically correct. Ω εκ τούτου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με από τα πιο ενδιαφέροντα και σκανδαλώδη παράδοξα, αναφορικά με ότι ο Σαρ Φουριέ αποκαλούσε ειρωνικά οι πολιτισμένοι, εννοώντα του συγκοινωνισμένου ανθρώπου. Η λέξη που σε όλο τον κόσμο έχει μακράν τα περισσότερα συνώνυμα σε όλε τι γλώσσε είναι η πλέον ακατανόμαστη και η πλέον απούσα από όλα τα λεξικά. Ορίστε να επιπρόσθετο ενδιαφέρον για κάτι που το είχε εντούτοι προκαλέσει επιτυχώ. Εμεί θα παραμείνουμε πιστοί σε ό,τι έχουμε υποσχεθεί στον τίτλο και εφόσον μιλήσαμε συνοπτικά για το μουνάκι χθε, θα ασχοληθούμε με το μουνάκι σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτό που βρίσκεται σε όλον τα κεφάλια, στα στόματα όλων και αυτό που υπήρξε αποθυμένο μέσα στη γλώσσα, στι γλώσσε όλων. Όπω αποφαίνεται μια αρχαία εβραϊκή παροιμία, δεν υπάρχουν βρώμικα στόματα. Υπάρχουν μόνο βρώμικα αυτιά. Ο Μοντενιέ είπε: Α μην τρεπόμαστε να πούμε αυτά που δεν τρεπόμαστε να σκεφτούμε. Επέβαλα στον εαυτό μου να τολμάω να λέω οτιδήποτε τολμάω να κάνω και με δυσαριστεί να μην είναι οι σκέψει μου δημοσιεύσιμε. Η χειρότερη από τι πράξει και τα παθήματά μου δεν μου φαίνεται τόσο άσχημη όσο βρίσκω άσχημο και δηλώ να μην τολμώ να τι ομολογήσω. Α δώσει ο Θεό ώστε η υπέρβαση του επιτρεπτού από πλευρά μου να προσελκύσω του συνανθρώπου μα ω την ελευθερία, η ανάλυση τη αμετροέπειά μου να του προσελκύσει στο κέντρο τη λογική. Προφέρουμε ευθαρσώ, Σκοτώνω, κλέβω, προδίδω και εκείνο, τη σεξουαλική πράξη, δεν τολμάμε να το προφέρουμε ούτε ανάμεσα από τα δόντια ή το κάνουμε χαμηλόφωνα. Ο γλωσσικό ακροτηριασμό που οι χριστιανοί προτεστάντε, καθολικοί και ορθόδοξοι επιβάλλουν στο μουνάκι δεν είναι καλύτερο από τον φυσικό ακροτηριασμό που επιβάλλεται στι γυναίκε από του μουσουλμάνου και στι δύο περιπτώσει πρόκειται για ακροτηριασμό. Οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι από πλευρά του, εξαιτία του πλουητανισμού του, υποφέρουν από μια σοβαρή διανοητική και συναισθηματική περιτομή έχουν επί μακρόν λογοκρίνη και απαγορεύσει μερικού από του μεγαλύτερου συγγραφεί που παρέγαγε ο 20ο αιώνα, του Τζόι, Λόρεν και Χέρι Μίλλερ, ακριβώ επειδή στον αραχνοϊστό του φυλακίζουν και δηλητηριάζουν την υποβαθμισμένη σεξουαλικότητα εκείνων που κυβερνούν. Ξεχνάμε ήδη ότι ο Μποντιλέρ είχε αρνηθεί να ανακατώνει το μελάνι με την ηθική. Ξεχνάμε επίση ότι ο Βίχεμ Ράιχ, ο διάσημο συγγραφέα των Η Σεξουαλική Επανάσταση και η Λειτουργία του Οργασμού, είχε καταφύγει στη ΗΠΑ προκειμένου να δραπετεύσει από του Ναζί οι Αμερικάνοι τον άφησαν να πεθάνει στα 1957 στη φυλακή εξαιτία των ιδεών του. Ο Ράιχ είχε πει μεταξύ άλλων ότι οι άνθρωποι και οι κυβερνήτε είναι άρρωστοι. Οι άρρωστοι πήραν την εκδίκησή του εφόσον του είχε εκθέσει, επιβεβαιώνοντα την ακρίβεια τη διάγνωση. Ιδού ποια είναι η ελευθερία. Α το θυμόμαστε. Ο σεξουαλικό υποσυτισμό από τον οποίο υποφέρουν οι άνθρωποι των πλουσιότερων χωρών τώρα πια μετατρέπεται σε πραγματική πείνα και πανολευθρία, παρόμοια με την πανολευθρία που η πείνα καθ' αυτή προκαλεί στον τρίτο κόσμο. Ούτω ώστε σε αυτόν τον τομέα οι λιμοκτονούντε είναι διαδεθειμένοι σήμερα να τραφούν με οτιδήποτε, ανεξαρτήτως πόσο φτωχικό, εγκληματικό, αλλοιωμένο και αειδιαστικό ή δύσπεπτο μπορεί αυτό να είναι. Ο Λόρεν αφηγείται ότι όταν είχε τυπώσει για πρώτη φορά το Lady Chatterley's Lover στη Βενετία, αν και στα αγγλικά, είχε προειδοποιήσει σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου του Φλωρεντίνο τυπογράφο. Ένα μικροκαμωμένο άνδρα με λευκό μουστάκι που είχε μόλι ξαναπαντρευτεί. Αυτό το κείμενο, είπε ο Λόρεν, περιέχει αυτέ και αυτέ τι λέξει, βλέπετε, και περιγράφει αυτά και αυτά τα πράγματα. Να μην το τυπώσετε, αν θέλετε να αποφύγετε του μπελάδε. Περί τίνο πρόκειται, ρώτησε ο τυπογράφο. Και λοιπόν, απάντησε μόλι ενημερώθηκε με τη λακωνική αδιαφορία ενό Λορεντίνου, Το κάνουμε αυτό κάθε μέρα. Πράγματι, η περιοχή τη Τοσκάνη, πατρίδα του Βοκάκιου και του Πιέτρο Αρετίνο, ανάμεσα σε πολλού άλλου, έλκεται περισσότερο από τον επικουρισμό από ό,τι από τον πουριτανισμό. Φτιάχναμε ένα ερωτικό λεξικό τη τοσκανική γλώσσα. Αναγκαστικά θα συμπεριλάβανε σχεδόν όλε τι τοσκανικέ λέξει αδιακρίτω, γιατί σχεδόν κάθε λέξη έχει μια ερωτική αμφισημία. Δίχω αυτή την ερωτική ευαισθησία στην Τοσκάνη, δεν θα έχει υπάρξει τέχνη, ούτε ακόμη η αναγέννηση που οι καημένοι που ήταν οι Αγγλοσάξονε περιμένουν στην ουρά για να τη, για να τη δουν στο ούφιτσι, χωρί ποτέ να μπορούν να δουν αυτό που κοιτούν, πάντοτε εξαιτία τη περίτμηση των συναισθημάτων και των αισθήκτων του. Σε ένα άλλο του βιβλίο, γραμμένο μόλι λίγου μήνε πριν του πεθάνει, ο Λόρε διαπραγματεύεται το ακόλουθο επιχείρημα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι και ιδιαίτερω οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι είναι ανίκανοι να αισθανθούν οτιδήποτε αν αυτό θα έπρεπε να το συλλάβουν με τη φαντασία του. Στέκονται μπροστά από μια φροντίδα του Μποντιτσέλη. Προσιλώνεται τόσο επίμονα, επιθυμούν τόσο πολύ να δουν και η όρασή του είναι άψογη. Ωστόσο, όλο και όλο που μπορούν να δουν είναι ένα είδο γυμνή γυναίκα σε ένα είδο κοχυλιού πάνω σε ένα είδο όμορφου πρασινοπού νερού. Αν είναι κουλτουριάριδε, ενδεχομένω να κερδίσουν λίγη ανομολόγητη συγκίνηση αισθητική διέγερση. Αλλά η αληθινή συνειδητοποίηση μέσω τη φαντασία, που είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό φυσική, του έχει αποστερηθεί. Δεν έχουν με τι, όπω απάντησαν οι Άγγελοι στο Γάλλο, στην ερώτηση αν κάνουν έρωτα στον παράδεισο. Αχ, οι αξιαγάπητοι κουλτουριάριδε που πατενίζουν του πίνακε με ένα είδο έκσταση, δοκιμάζοντα την εμπειρία μια ορθή ψυχική αίσθηση, τα φτωχά κουλτουριάρικα σώματα στέκουν εκεί σαν νεκρά, σαν σκουπιδοντενεκέδε, και δεν μπορούν πλέον να αισθανθούν πάνω του την επιρροή ολόκληρη τη εικόνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αληθινή επιρροή. Δεν έχουν με τι. Είναι πάντοτε στο αναφορικά με τον αραστή τη Λέδη Τσάδερλι που ο Λόνε γράφει: Τα υψηλότερα συναισθήματά μα είναι νεκρά. Έχουμε καταντήσει να τα υποκρινόμαστε. Λέγοντα υψηλότερα συναισθήματα, εννοώ τον έρωτα σε όλε τι διαφορετικέ μορφέ του. Σε αντάλλαγμα, έχουμε κατακλειστεί από θορυβώδει και αισθηματικέ απομιμήσει. Το μειονέκτημα των υποκρινόμενων συναισθημάτων είναι ότι δεν ικανοποιούν κανέναν, δεν κάνουν κανέναν ευτυχισμένο, ούτε φέρνουν γαλήνη σε κανέναν. Καθένα είναι αδιάλειπτα κυριευμένο από την έμονη επιθυμία να δραπετεύσει από την κάλπικη συγκίνηση που κουβαλά μέσα του. Και όπου δεν υφίσταται τίποτα άλλο παρά ψευδή συγκίνηση, καμία αληθινή σεξουαλικότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ακριβώ επειδή η σεξουαλικότητα είναι το μόνο πράγμα που δεν γίνεται να πλαστοποιηθεί. Στον κοινωνικό έλεγχο τη σεξουαλικότητα υπάρχει μια λογική εντελώ ρασιονυαλιστική. Αρχικά, επειδή η σεξουαλικότητα είναι βασικό διάβολο τη επικοινωνία και ω εκ τούτου πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο ακριβώ όπω και οι υπόλοιποι. Κατόπιν, επειδή η καταστολή τη σεξουαλικότητα και η έλλειψη ικανοποίηση που επιφέρει είναι μια εξαιρετική μηχανή παραγωγή και κατανάλωση. Η αγορά τη έλλειψη ικανοποίηση εν γέννη αντιπροσωπεύει από μόνη τη ένα πολύ σημαντικό τμήμα τη παγκόσμια αγορά. Ο Αμερικανό οικονομολόγο Πολ Ζαν Πίλτζερ Υπολογίζει ότι η βιομηχανία που ανταποκρίνεται σε αυτή τη ζήτηση είναι επί του παρόντο η τρίτη κατά σειρά, έπειτα από αυτήν τη αυτοκινητοβιομηχανία και εκείνη τη πληροφορική τεχνολογία. Μόνο στη ΣΥΠΑ ο τομέα αυτό προσκομίζει χιλιάδε δισεκατομμύρια ετησίω. Η πορνογραφία άλλοτε απαγορευμένη τώρα πια δεν είναι. Γιατί? Διότι για τη σύγχρονη ηθική, ανήθικο είναι μόνο αυτό που δεν παράγει κέρδο, για παράδειγμα μια σεξουαλικότητα ελεύθερη και ανυπόκριτη, αυτή δεν είναι η περίπτωση τη πορνογραφική βιομηχανία που ανανεώνει τη ζήτηση τη αγορά ανανεώνοντα τι ίδιε τι αιτίε τη έλλειψη ικανοποίηση. Επομένω, η καταστολή τη σεξουαλικότητα είναι αναγκαία, επειδή αυτή η ίδια είναι που παράγει την έλλειψη ικανοποίηση, στην οποία η αγορά ανταποκρίνεται προσφέροντα στινιάρικα εμπορεύματα, εικόνε με ένα διόλου ευκαταφρόνητο κέρδο. Η φαντασία των συγχρόνων μα, που εξαντλείται επειδή δεν εξασκείται πια στο πεδίο ενό ερωτισμού που βιωνόταν πραγματικά σε πρώτο πρόσωπο, Απαιτεί από την πορνογραφία να γίνεται όλο ένα και πιο αποκρουστική, προκειμένου να ξυπνήσουν και να διαγερθούν οι αποκοιμισμένε αισθήσει του. Ακόμα και η πιο ελεύθερη και ανέξοδη από όλε τι ανθρώπινε δραστηριότητε, η μαλακία, δεν ξεφεύγει πια από του νόμου αγορά. Αντιλαμβάνεστε, σήμερα κάποιο πληρώνει ακόμα και για να μαλακιστεί. Και ακόμα και σε ένα τέτοιο τομέα, αυτόν τη απόλαυση, η παθητικότητα του καταναλωτή αναλαμβάνει τη δραστηριότητα του παραγωγού. Μέσα στι συνθήκε που ο άνθρωπο έχει διαμορφώσει, η υποβάθμιση του ερωτισμού είναι απολύτω απαραίτητη ώστε να προωθηθεί ένα υποκατάστατο βιομηχανικά παραγόμενο και εμπορικά ελκυστικό. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν η παραγωγικότητα που απαιτούμε από του πάντε προξενεί ένα στρε καθημερινά ανανεούμενο, στρε το οποίο είναι το πλέον ισχυρό αντιαφροδυσιακό που μα είναι γνωστό, όλοι οι άνθρωποι που είναι ανίκανοι μπορούν να χαρούν, διότι εφήβραμε το Viagra, που επιτρέπει την απελευθέρωση σε αυτήν την υποβαθμισμένη σεξουαλικότητα και την ίδια στιγμή μια βιομηχανική παραγωγή διαιτέρου σημαντική. Οι Αμερικανοί γελιοδό τρομοκρατούνται από τη σεξουαλική παρενόχληση. Θα ήταν ευχαρίστησή μα να του αρκάσουμε και να προσπεράσουμε χωρί σύκτο, αν δεν επιδίωκαν διαρκώ να εξαγάγουν ανέσχυντα τι ηλικιωδέστερε ιδιοτροπίε του, τέτοιε όπω το political correct κτλ., και, και να τι επιβάλλουν σε ολόκληρο τον κόσμο το οποίο προεικονίζουν δυστυχώ στο μέλλον. Θυμάμαι ότι πριν ένα χρόνο, μια Αμερικανίδα διπλωμάτη ήταν προσκεκλημένη σε ένα χωριό τη Τοσκάνη από τον Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, Έπειτα από τι συνήθει φιλοφρονήσει για την ομορφιά του τοπίου τη περιοχή του, του Κιάντι, επέτρεψε στον εαυτό τη να επικρίνει του Τοσκανού, επειδή, όντα όλοι του κυνηγοί, πυροβολούν αυτά τα όμορφα μικρά πουλιά που τη προκαλούν τόση ευχαρίστηση. Η κυρία Πρόξενο έχει δίκιο, υποδήμαρχο. Εμεί, το Σκάνοι είμαστε τρομεροί κυνηγοί. Κάνουμε στα μικρά πουλιά που τόσο πολύ αγαπάτε ακριβώ ό,τι οι Αμερικάνοι έκαναν στου Ινδιάνου. Η προξένη ένιωσε συντετριμένη από το χοντροκομένο πείραμα τη Ομίγυρη σχετικά με την υπεράσπιση των πουλιών λέξη η οποία στα Ιταλικά περιγράφει επίση το αδρικό φύλλο. Αυτοί οι Αμερικάνοι έχουν μάθει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μπορούμε να έχουμε τα πάντα, ωστόσο πρέπει για τα πάντα να πληρώσουμε. Εάν την πέσει κανεί αυθόρμητα σε ένα κορίτσι στο δρόμο, όπω κάποτε, θεωρείται σαν τον κλέφτη που θέλει να το αποκτήσει χωρί να πληρώσει. Μπορεί να τον κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, ουδέμια αντίρρηση εφόσον δώσουμε και πάρουμε τα πάντα με μίσθωση, με ενοικίαση, μέχρι και το ίδιο μα το κορμί. Στο τέλο των λογαριασμών, τι είναι επιτέλου αυτή η περίφημη σεξουαλική παρενόχληση, είναι η απίστευτη αξίωση να έχει κανεί δωρεάν αυτό για το οποίο οφείλει να πληρώσει. Ορίστε ο λόγο που τιμωρούμαστε. Στην Αμερική, οι συζευμένε φεμινίστρε ήθελαν εδώ και μερικά χρόνια να κάνουν του συζύγους να πληρώνουν για κάθε συνουσία, επιβεβαιώνοντα ακόμα και έτσι το παλιό αναρχικό απόφθεγμα σύμφωνα με το οποίο ο γάμο είναι πορνεία. Αν ήταν μόνο ο γάμο. Ο μεγάλο μιλανέζο ποιητή Κάρλο Πόρτα αφιέρωσε στι απαρχέ του 19ου αιώνα ένα ποίημα στι γυναίκε του Μιλάνου, που έστειλαν μια διαμαρτυρία στον στρατάρχη Μπελεγκάρντε εναντίον ενό διατάγματο που απαγόρευε στου άνδρε να θοπεύουν τον κόλο και τα στήθη του. Είναι οι γυναίκε και όχι οι άνδρε που διαμαρτυρήθηκαν, υπερασπιζόμενε στο δικαίωμά του και την ευχαρίστησή του να θοπεύονται από του άνδρε. Αξιώντα το δικαίωμα να υπερασπίζονται αυτέ οι ίδιε του εαυτού του, αυτέ οι γυναίκε έδειξαν τον χαρακτήρα του. Μάλλον το αντίθετο από ότι ανάμεσα στι φεμινίστριε, είτε είναι Αμερικανίδε είτε όχι, η επιχείρηση των οποίων έχει έναν χαρακτήρα κατ όπως ευθέως είχε καταγγείλει η Άννη Λεμπρέν το 1977. Πώς μπορούμε πράγματι να παραδεχτούμε ότι οι ιδέες, οι λέξεις κάνουν έρωτα όταν οι υπάρξεις δεν σκέφτονται τίποτα παρά μόνο πώς να κάνουν πόλεμο. Θα μπορούσε ποτέ κανεί να διαρνοηθεί σε τι άθλιο έλεγχο θα υποβάλλονταν οι λέξει, οι μορφέ, οι χειρονομίε προτού αποκτήσουν την ηθαγένειά του στο άντρο τη ευαισθησία τη αποκαλούμενη γυναικεία. Μια νεαρή φίλη τη Ζαν Γκοζίν θα τη ρωτήσει μια μέρα: Κυρία, γιατί οι άνδρες θέλουν πάντα κάτι από εμά τι γυναίκε και είναι πάντα το ίδιο. Ακούστε, δεσπινή, είπε διακόπτη την Σε εμά κοστίζει ελάχιστα και σε αυτού προσφέρει τόση ευχαρίστηση. Άλλε γυναίκε, άλλε εποχέ. Πολύ πιο πρόσφατα, μετά την πτώση του κομμουνισμού, κατέφθασαν στην Πράγα Αμερικανίδε φεμινίστρες Οργάνωσαν μια μεγάλη συνάντηση με τι Τσέχε στη μεγάλη πλατεία τη Παλαιά Πόλη. Οι φεμινίστρε υποκίνησαν τι Τσέχε να διεξάγουν πόλεμο στου άντρε, Αυτέ αποφάσισαν και έκαναν την ακόλουθη δήλωση. Δεν θα κάνουμε αποδεκτή την πρόταση των Αμερικανίδων για έναν πολύ απλό λόγο. Μα αρέσει πολύ το κοκοράκι. Ζήτω ειλικρίνεια. Αυτέ οι φεμινίστρε αγνώνουν μεταξύ άλλων ότι είναι μόνο το υποπροϊόν τη οικονομία. Μετά του μεγάλου εργατικού αγώνε δεκαετία του 60, είναι χάρη στην προλεταριοποίηση των γυναικών που διπλασίασε την αγορά εργασία και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων μειώνοντα του πραγματικού μισθού. Χάρη στη φεμινιστική ιδεολογία, αυτή η προελευθεριοποίηση παρουσιάστηκε ω απελευθέρωση των γυναικών. Η ανθρωπότητα δεν θα υπήρχε, καθώ και οι Αμερικανοί, χωρί η σεξουαλική παρενόχληση τη Σέβα προ τον Αδάμ, όταν του πρόσφερε τον απαγορευμένο καρπό τη. Αυτοί οι Αμερικανοί, οι τόσο λίγοι ανεκτικοί σε σημείο που ανήψαν τη μηδενική ανοχή σε υπέρτατη πολιτική αρετή, οι ίδιοι που εξάγουν παντού τι πιο ανυπόφορε κακίε του, υφίστανται και επιβάλλουν στον κόσμο την απεχθέστερη και επαχθέστερη οικονομική παρενόχληση. Αυτή η οικονομική παρενόχληση είναι η πύλη τη εισόδου στην, στην επώδυνη πόλη τη γενικευμένη εκπόρνευση, όπου δεν υπάρχει χώρο παρά μόνο για όποιον πουλιέται και όποιον αγοράζεται. Αυτή η πόλη όπου μόνο η αισχρότητα σαν το σπίτι τη. Αυτή η πόλη όπου η υποκρισία είναι το ένδυμα τη αυστηρότητα. Αυτή η πόλη όπου η επιβολή μια ξέφρενη παραγωγικότητα μετασχηματίζει την εργασία σε εργασία καταναγκαστική, το αποτέλεσμα τη οποία είναι ανίκανοι άνδρε και γυναίκε φεμινίστριε. Θα μπορούσαμε να πούμε εν γέννη ότι πρόκειται για μια κοινωνία ανάπηρων και ανίκανον που θέλουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο και να το φτιάξουν καθ' ομοίωσή του. Η βαρβαρότητα είναι ακλόνητα εγκατεστημένη στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και στι μορφέ εξοικονισμού του. Απολογούμενο που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον ορθό όρο σε ένα βιβλίο φιλοσοφία, ο Σοπενάουρ προσκαλεί τον αναγνώστη να μεταφράσει στη γλώσσα του Αριστοφάνη το ακόλουθο απόφθηγμα. Κάθε Ζανόρ, καβλή πουτσα, αναζητάν τη Ζανέτ, μουνίτου. Για τον άντρα, το μουνάκι που είναι το θέμα αυτού του κειμένου είναι ο θρόνο τη αγάπη. Εκεί βρίσκεται η κινητήριο δύναμη των πάντων. Το πρωταρχικό και το έσχατο παράδειγμα όπου ο καθένα βρίσκεται την έμπνευσή του και μπορεί για μια στιγμή να γίνει καλλιτέχνη. Όλο ο κόσμο θέλει να κάνει τη δική του εγκατάσταση. Αυτό το μουνάκι, μοναδικό σε όλο τον κόσμο, παρέχει μια ευκαιρία σε άπαντε να είναι έστω για λίγο ζωγράφοι, γλύπτε, αρχιτέκτονε, μουσικοί ποιητέ. Δημιουργεί εν τέλει, έστω και αν είναι μόνο μια φορά τη βδομάδα. Φτωχή. Είναι το βασικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε κράτου. Είναι το προϊόν που παράγει και καταναλώνει όλα τα υπόλοιπα και η εργασία του είναι το αναντικατάστατο εμπόρευμα που υπησέρχεται στην παραγωγή όλων των υπολείπων εμπορευμάτων. Μέσα σε αυτά τα μυαλά μπορούμε να βάλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αυτό που είναι πιο προσοδοφόρο. Υπάρχει πλήθο χάκερ να εγκαταστήσει του ιού. Κοιτάξτε για παράδειγμα την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Στη θέση του το κράτο έφτιαξε μεγαλειώδει εγκαταστάσει από ψέματα και πλεκτάνε πολύ πιο επιβλητικέ από ότι οι ίδιοι πύργοι. Και απαιτείται να κυριαρχήσουν επί των σωμάτων. Είναι απολύτω το μόνο πράγμα που δεν γίνεται να εφαρπάξεις από του φτωχού χωρί να του σκοτώσει. Μπορεί ωστόσο να απικιστεί το σώμα του. Καταρχά, πρέπει να τα αντίσουμε και να τα κάνουμε να φορούν αμυστή γραπτέ διαφημίσει για τι οποίε φυσικά έχουν πληρώσει. Εν συνεχεία, θα πρέπει να συντηρήσουμε κατάλληλα αυτά τα σώματα και προπαντώ στη φτωχή του εικόνα. Γυμναστήρια, bodybuilding, αθλήματα, μακιγιάζ, lifting, Γιόγκα, διαλογισμό, εναλλακτικέ θεραπείε, piercing, τατουάζ, θεάματα, διακοπέ, ψυχοθεραπείε, νεοκουζίνα, ταξίδια κτλ. Όλα επιπληρωμή και προϊόντα διόλευκα τα φρόνια των υπερκερδών. Το σώμα, που στο παρελθόν δεν κατανάλωνε παρά μόνο τροφή και ρούχα, έγινε πλέον σήμερα αντικείμενο σημαντικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Το σώμα, που συνιστούσε το κύριο μέσο παραγωγή, μετασχηματίστηκε στον κύριο καταναλωτή. Τα πάγια έξοδα συντήρηση δεν είναι δυόλα μελιτέα. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, βλέπουμε σήμερα οι περίλικε γυναίκε με πρόσωπα κέρνων ομοιωμάτων να τσιτώνουν βία το δέρμα και γυρεού αξιωματούχου με παιδικό δέρμα, δίχω ούτε ένα εκφραστικό σημάδι του περάσματο από τι χαρέ και του πόνου τη ζωή. Αυτά τα όμορφα πρόσωπα αλλοτινών καιρών, καταφανώ σημαδεμένα από την περιπέτεια τη ζωή, απλώ εξαφανίστηκαν. Μία από τι πιο άμεσε αλλαγέ που έχουν συμβεί στι πρώην κομμουνιστικέ χώρε έπειτα από την επιδρομή των εμπορευμάτων και τη αγορά σε αυτέ τι κοινωνίε, είναι ότι τα κορίτσια που προηγουμένω δεν απέδιδαν στο μουνάκι του παρά μια αξία χρήση, κατανόησαν ότι μπορεί να έχει επίση ανταλλακτική αξία. Με κύρια συνέπεια ότι αυτή η ανταλλακτική αξία είναι ο τάφο όλων των ονείρων, του αυθορμητισμού, όλων των ονειροπολίσεων και αυτής τη ίδια τη ποιήση. Το μουνάκι που κάποτε ήταν πόρτα ανοιχτή στι πιθανότητε και τι ατελείωτε περιπέτειε, δυνητικά δεν είναι παρά μόνο μια πρώτη ύλη μεταξύ άλλων, που υπησέρχεται στη διαδικασία κυκλοφορία του εμπορεύματο, όπω ένα νεφρό για μεταμόσχευση, το σιτάρι, ένα οφθαλμό, το πετρέλαιο, μια καρδιά στο Λευκορώσο τυραννίσκο Λουκασέγκο πρέπει να αναγνωριστεί το προτέρημα ότι έχει εκδηλωθεί φανερά με αξιοθαύμαστη έλλειψη υποκρισία, όπω και με τριοφροσύνη, όταν απαγόρευσε με διάταγμα στα κορίτσια τη χώρα του να πηγαίνουν στο εξωτερικό ω μοντέλα. Και δεν πρόκειται για την ευγενή ανησυχία να αποφύγουν τα κορίτσια την εκπορνευσή του, γι' αυτό φροντίζει μαφία, αλλά επειδή τα θεωρεί πρώτη ύλη στρατηγική σημασία. Οι σύγχρονε κοινωνίε είναι καθολικά ίδιε με ένα τεράστιο μπουρδέλο θλιβερό και ζωφερό. Όλο ο κόσμο εργάζεται εκεί και εκεί καταναλώνει χωρί χαρά και όλο ο κόσμο πληρώνει με χρήμα και πάνω στο πετσί του το τίμημα. Χωρί απαραίτητο να είναι άγιοι οι σύγχρονοι μα, φέρουν στα πρόσωπά του τα οδυνηρά στίγματα τη ποταγή του. Οι πάντε περιφέρονται από προσανατολισμένοι, βολτάρουν το φτωχό του κορμί πραγμοποιημένο από όλα αυτά που το προσβάλλουν, περιφέρουν το πτώμα τη δικιά του σταυρωμένη ατομικότητα, λε και περιβάλλονται από μια διάφανη φούσκα εχθρική και αδιαπέραστη αντικοινωνικότητα, συνοδευόμενη από μια ανυπέρβλητη δυσπιστία προ του άλλου, με μια ανεφορείων έλλειψη περιέργεια, υποστηριζόμενη από μια αδιάλειπτη παθητικότητα, μια ενεργόδηλία. Ολόγερα Ολόγυρα σε ένα τοπίο χιδεότητα και τρόμου. Ολόγυρα από αυτέ τι μονάδε χωρί πόρτε ούτε παράθυρα, τα το νεκροταφεία του αυθορμητισμού, τη φαντασία, των ονειροπολίσεων, τη δημιουργικότητα, τη πρωτοβουλία, του στένου, Τη ελευθερία, του πάθου. Αυτό το διαφανέ προφυλακτικό, που εγγυάται την έλλειψη επικοινωνία των όντων με τα σώματά του, αφήνει τον καθένα στην πείνα του, σεξουαλικά ανικανοποίητο. Ζούμε σε μια αυνανιστική κοινωνία, όπου η εμπειρία του άλλου έχει καταρρεύσει εντό μια αυτοϊκανοποίηση δημοκρατικά αποδεκτή. Σε όλα τα είδη των ζώων, τα μικρά που αποτελούν τη διασφάλιση τη συνέχιση του είδου, είναι αγαπητά από την κοινότητα των ελληνικών ζώων. Παίζουν μαζί του ελεύθερα, ενώ πιο πέρα οι μητέρε του παρακολουθούν ότι τίποτα κακό δεν του συμβαίνει, δίνοντά του καθοδήγηση. Το ίδιο ίσχυε και στι ανθρώπινε κοινωνίε για χιλιετίε. Στη σύγχρονη σεξοφοβική κοινωνία τα παιδιά δεν αγαπιούνται πια και επιτηρούνται με αστυνομικό τρόπο. Του γίνεται κατανοητό από την πιο τρυφερή ηλικία του ότι το πεπρωμένο τη δεν είναι ούτε η ανεξαρτησία, ούτε η ελευθερία, ούτε η αυτονομία. Το σχολείο προσφέρεται μάλλον σαν χώρο παρκαρίσματο, αποθήκη για την τοποθέτηση των μικρών κατά τον χρόνο τη αναγκαστική εργασία των γονιών, παρό το μέρο για σωστή εκπαίδευση και διάπλαση των χαρακτήρων του. Στο Παρίσι, το οποίο περνιέται για πολύ πολιτισμένη, και στη Λορεντία, που το ξέρει καλά ότι δεν είναι πλέον, δεν μπορούν ούτε καν να φύγουν από το σχολείο για να επιστρέψουν στο σπίτι, εφόσον δεν έρθει να τα πάρει κάποιο που είναι ανεγκεκριμένο. Από την νεαρή ακόμη ηλικία διδάσκονται να φοβούνται, να φοβούνται και να δεσπιστούν προ τον άλλον, συναισθήματα που θα τα συνοδεύουν καθ' τη διάρκεια τη ζωή του. Ωστόσο, είναι βέβαιο πω δεν καλλιεργούμε σε αυτού που αγαπάμε τέτοια συναισθήματα. Αυτή η άνανδρη και απεχθή τρομοκρατία που ασκείται σε νεαρά άτομα που δεν γνωρίζουν ακόμα σε ποιο κόσμο έχουν καταδικαστεί να ζήσουν είναι απολύτω λειτουργική προ τι αναγκαιότητε τη υποτέλεια που απαιτεί και επιβάλλει η κοινωνία. Δικαιολογείται από την ύπαρξη των παιδεραστών, οι οποίοι ανέκαθεν υπήρχαν. Εάν κάποιο απευθυνθεί σε ένα άγνωστο παιδί στο πάρκο ή στον πιστρό, ή αν το χαϊδέψει, διατρέχει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για παιδεραστία. Η μόνη παιδεραστία που είναι παραδεκτή είναι η πλέον αποκρουστική, αυτή τη αγορά. Τα παιδιά αναζητούνται και προκαλούνται από μια πραγματική εμπορική παρενόχληση ώστε να γίνουν καταναλωτέ. Αυτή η παιδοφιλία θεωρείται ηθική, δεδομένου ότι είναι κερδοφόρα. Διδάσκουμε στα παιδιά το φετιχισμό των εμπορευμάτων. Διδάσκονται ακόμα να καταφεύγουν στον εκβιασμό προκειμένου να τα αποκτήσουν. Και σκοτώνουμε την κριτική ικανότητά του και κάθε άλλη αίσθηση αξιοπρέπεια, ελευθερία και δημιουργικότητα με τον ακατάπαυστο βομβαρδισμό του από την προκλητική άγρα πελατών τη διαφήμιση. Βιάζονται ανενδίαστα. Εφόσον για αυτόν τον κόσμο τα παιδιά είναι μονάχα μια αγορά, οφείλει να τα εκμεταλλευτεί. Υπάρχει μια ποσότητα χρηματοπιστωτικών επιδετικών κεφαλαίων που σκοπό του είναι η κερδοσκοπία σχετικά με τι βιομηχανίε παραγωγή εμπορευμάτων για παιδιά. Αυτά τα ίδια τα παιδιά γίνονται συχνά εμπορεύματα που κατά πάσα περίπτωση αγοράζονται και πολλούνται, βασανίζονται και βιάζονται για να γυριστούν ταινίε και επιπλέον έχει φτιαχτεί ακόμα και μια αγορά για το όργανό του. Στη Βραζιλία του αφαιρούνται τα μάτια για να τα μεταμοσχεύσουν σε παιδιά από χώρε πολιτικά ορθέ και το ίδιο ισχύει για αλλού. Ορίστε λοιπόν τι κάναμε με το κύριο προϊόν από το μουνάκι. Και κρίνουν σχρό ακόμα και να το κατονομάσουμε το μουνάκι. Ιδού η πρωταρχική προσβολή που κάνουμε. Ιδού η απόλυτη ταπείνωση που επιβάλλουμε στο μέρο το πιο όμορφο, ευγενέ και δημιουργικό του γυναικείου κορμιού, που χαρακτηρίζει τη διαφορά και τη μαγική ουσία του, όπου παράγεται η αλχημία τη ύπαρξη. Σε αυτό το μέρο που είναι όμορφο και εκφραστικό, ακόμη και στα σχημα κορίτσια, χάρη στο οποίο όλοι υπάρχουμε. Ο τόπο των πιο υψηλών απολαύσεων και των πλουσιωτέρων εμπειριών. Η έδρα των ισχυρότερων συναισθημάτων μα. Η πρωταρχική αιτία όλων των αναγκαίων ψευδεστήσεων. Η πηγή που έδωσε τον καθένα από εμά τη ζωή και που μα αρέσει να κατοικούμε πιο πολύ. Ο παράδεισο που βάζουμε μερικέ φορέ στο δάχτυλό μα. Ο οργασμό ενό κοριτσιού είναι η επιτομή τη σοβαρότητα και του ακμαίου δυναμισμού τη φύση που δρά μέσα από εμά. Στο μουνάκι, το οποίο είναι συνώνυμο σχεδόν τη ευδαιμονία και μεταφορά αυτή τη ίδια ζωή. Οι αγνόμονε λογοκριτέ θα ήθελαν να παραχώσουν μέσα του όλο το νόημα τη εσχρότα που αποταμίευσαν βλέποντα το ρημαγμένο τοπίο που αναφέρθηκε παραπάνω. Και δεν είναι αμεληταίο τμήμα. Αυτά είναι η περιφρόνηση, ο φόβο και η ολοκληρωτική απώλεια του μουνιού, που αποτελούν τη βάση για την πλειονότητα των εγκλημάτων του και των αποκλεινουσών ψυχοπαθολογιών του και με τα οποία είναι στρωμένο ο δρόμο για την κόλαση, στην οποία θέλουν να μα φυλακίσουν. Ένα γνώστη των πραγματικών γυναικών, ο Τζιάκομο Καζανόβα, είχε δίκιο λέγοντα πω οι γυναίκε στην ανθρώπινη ιστορία έκαναν πολύ λιγότερο κακό από του άντρε και πολύ περισσότερο καλό. Είναι η διακτηνό δυσάγνοια που έκανε τι φεμινίστρε να γράφουν στου τοίχου του Μιλάνου. Η μήτρα είναι δική μου και είμαι εγώ που τη διαχειρίζομαι. Κάτσο, σαν να πρόκειται για τη διαχείριση μια μπουτίκ. Ένα πλακατζή έγραψε από κάτω. Το καβλί μου είναι δικό μου και το διαχειρίζει το όποιο θέλει. Η φυσική κατοχή του ίδιου του σώματο εκπίπτει σε ιδιοκτησία και ω εκ τούτου ιδιωτικοποιήθηκε. Έγινε χιδαίο αντικείμενο του ιδιωτικού δικαίου. Οι φεμινίστρε είναι μια ενοχλητική παροδία των γυναικών, ενώ ο άνδρο του σήμερα είναι μια καρικατούρα του ανθρώπου και ο πόλεμό του ένα γελίο ψυχόδραμα μεταξύ σκλάβων. Διότι δεν μπορούν παρά να αποκαλεστούν καρικατούρε και παροδίε των όντων που διατηρούν μονάχα την όψη αυτό που υποτίθεται ότι είναι, έχοντα απολέσει όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματά του. Αναπόφευκτα συμπεραίνουμε ότι η κοινωνία του φαίνεται, έχει κάνει του άντρε και τι γυναίκε εμφανίσει ανδρών και γυναικών. Ο άνθρωπο είναι αυτό που τρώει, όπω μα λέει ο Δημόκρητο. Και συνεπώ οι σύγχρονοί μα που διατρέφονται με εικόνε έχουν καταστεί εικόνε ανδρών και γυναικών. Το κράτο, η βιομηχανία, η διαφήμιση, η αστυνομία και όλα τα είδη των διαφόρων διοικήσεων λένε σε κάποιον τι είναι καλό για αυτόν και ω εκ τούτου καθίσταται υποχρεωτικό και επίση τι είναι κακό το οποίο απλώ απαγορεύεται. Ο πιο ρεζιλεμένο από του κυρίαρχου, ο δημοκρατικό ψηφοφόρο, οφείλει να επακούει, ευνοχισμένο καθώ είναι από όλη την ελεύθερη βούληση. Περισσότερα από δύο αιώνε από την εποχή του Τσεζάρι Μπεκαρία, συζητάμε ευχάριστα για παράδειγμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ιταλικό Κοινοβούλιο την νόμιμη επανεισαγωγή των βασανιστήριων, την απελευθέρωσή του. Από του πρώην κομμουνιστέ ω του πρώην φασίστε, όλοι του έχουν γίνει φανατικοί φιλελεύθεροι, όλοι του οικουμενικοί δημοκράτε, αφού έχουν καταλάβει καλά τι είναι η δημοκρατία σήμερα. Εξυπηρετεί τα πραγματικά του συμφέροντα καλύτερα από τι δικτατορίε του, ρουστίκ και αρχαϊκέ, χωρί να χρειάζεται να το ομολογήσουν. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί το ξέρουν και ψηφίζουν όλο και λιγότερο. Η μεσαία τάξη ψηφίζει κάτω από τον τρόμο να γίνει φτωχότερη. Η φτώχεια είναι η παλαιότερη, η αποτελεσματικότερη και πιο δοκιμασμένη τρομοκρατία. Όλοι οι άνδρε και οι γυναίκε, πρικισμένοι ή ύποπτοι ότι έχουν κριτική διάνοια, υπερηφάνεια, κουράγιο, γνησιότητα σκέψη και δράση που ήταν ελεύθεροι και αυτόνομοι, εξολοθρεύτηκαν κατά εκατομμύρια, όπω είναι γνωστό, στα στρατόπεδα συγκέντρωση και τα γκουλάκ μαζί με του Εβραίου και τι κατώτερε εντό αγωγικών φυλέ. Η προστιχιά, η δηλία, το αγελαίο πνεύμα και η μετριότητα πήραν θριαμβευτική εκδίκηση για κάθε αριστεία, απλώ εξαφανίζοντά την. Ο Κάρλο Δαρβίνο, αυτό που ανακάλυψε την επιλογή φυλή, απάντησε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όταν αναρωτήθηκε γιατί η Ισπανία άλλοτε τόσο κρατεά έχει οπισθοδρομήσει και αιτιολόγησε. Κατά τη διάρκεια αυτή τη πρώτη περίοδου, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι πυρκισμένοι με ευγενική φύση, αυτοί που αφιερώθηκαν στο στοχασμό και τον πνευματικό πολιτισμό, δεν είχαν άλλο καταφύγιο από την Εκκλησία που επέβαλε την αγαμία. Και αυτό μπορεί να έχει μόνο επιδεινούμενε επιπτώσει σε κάθε διαδοχική γενιά. Κατά την ίδια περίοδο, η Ιέρα Εξέταση επέλεγε κάθε χρόνο του πιο ελεύθερου και του πιο γενναίου ανθρώπου για να του κάψει ή να του φυλακίσει. Το κακό που προκάλεσε η Καθολική Εκκλησία είναι ανυπολόγιστο. Η εξουσία, που τον καιρό του Μάρξ ήταν στα χέρια των κατόχων των μέσων παραγωγή και ασκεί το διαμέσου των εκλογών και τη πολιτική εκπροσώπηση, εντό του θεάματο τη Δημοκρατία, όπου έπρεπε να δοθεί εντύπωση στου ανθρώπου τη ψευδέστη επιλογή του αφεντικού, είναι σήμερα στα χέρια των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγή εικόνων που αναμεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τα ψέματα και διανέμουν την ανοησία. Εάν η κυριαρχία τη κοινωνία είναι ο στόχο όλων εκείνων που ερίζουν για την εξουσία, θα κερδίσει τη μάχη εκείνο που διαθέτει περισσότερου τρόπου να εξαπατήσει και να αποβλακώσει τον πληθυσμό. Επειδή είναι ευκολότερο να κυριαρχήσουν επί ηλικίων παρά επί ανθρώπων με κανονική νοημοσύνη. Κοιτάξτε τι έκανε ένα μεγιστάνο των μέσων στην Ιταλία χρησιμοποιώντα τι τηλεοράσει του. Του έκανε τόσο ηλίθιου που κατόπιν οι ίδιοι οι του ανέφεσαν την εξουσία. Σε αυτό το σημείο τουλάχιστον η θεαματική δημοκρατία είναι αυθεντικά δημοκρατική. Κατανέμει σε όλο τον κόσμο μια τόσο μεγάλη ποσότητα βλακεία και ασυναρτησιών που όλο ο κόσμο φαίνεται ικανοποιημένο με αυτό που λαμβάνει και έτσι δεν απαιτεί περισσότερα. Σε ένα ταλικό λύκειο στη Ρώμη, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μαθητών έρευνα, ανόητη όπω και οι υπόλοιπε, ρωτώντα του αν έπρεπε να επιλέξουν τι θα προτιμούσαν να είναι πλούσιοι και ανάπηροι ή υγιεί αλλά φτωχοί. Η πλειονότητα προτιμούσαν να είναι πλούσια και ανάπηροι και μια τέτοια ισχρή αποδεικνύει ότι ήταν ήδη φτωχή και ανάπηρη. Είναι άχρηστο να διαμαρτύρονται για το εκπαιδευτικό σύστημα όταν παράγει τέτοια τερατουργήματα. Τα λυκειόπαιδα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από ότι του ζητάνε και του προετοιμάζουν να είναι. Δουλοπάρικοι. Η κατάργηση τη δουλεία, έλεγε ο Λεοπάρντι, προήλθε από την κατάργηση τη ελευθερία. Την τελευταία φορά που οι Ιταλοί ήταν υγιεί και πραγματικά πλούσιοι, δηλαδή κατά την αναγέννηση, μιλούσαν πολύ ελεύθερα για όλα, συνεπώ και για το μουνάκι, αρκεί να διαβάσει κανεί την προσωπική αλληλογραφία των επιφανών ανθρώπων τη εποχή. Στις 16 Ιανουαρίου 1515, για παράδειγμα, χρονιά της περίφημης μάχης του Μερινιάν, ο Φραντζέσκο Βετόρι, ο πρεσβευτής του Πάπα στη Φλωρεντία, έγραψε στον Μακιαβέλη. Αναφεθώ στι σκέψει μου, οι περισσότερε μου φέρνουν μελαγχολία, από την οποία έχω ήδη αρκετή. Και κατά ανάγκη πρέπει να καταφύγω σε σκέψει για ευχάριστα πράγματα. Και δεν γνωρίζω κανένα άλλο πράγμα πιο ευχάριστο να σκεφτώ και να κάνω από το γαμίσι. Ιδού. Εμεί που η συγκρατημένη φιλοδοξία μα πάντοτε υπήρξε να επιστρέψουμε και να επισκεφτούμε τον τόπο από όπου προερχόμαστε, εκεί όπου η αγάπη μας αιώνια κατοικεί, αυτόν τον τόσο οικείο, δαντικό παράδεισο γεμάτο από έμπνευση και απόλαυση, που τον αποκαλούμε ρόδο, γατάκι, πολεμίστρα, σύραγγα τη αγάπη, ιερό, ή όπω αλλιώ θέλετε, τον επιλέξαμε την πατρίδα μα. Για μία και μόνη φορά αφήστε μας επιτέλους να είμαστε αληθινοί πατριώτες και να μαχόμεθα υπερπατρίδος.